Όποιος αμφισβητήσει τη συμφωνία των Πρεσπών μετά την κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δορίζει το όνομα Μακεδονία σκέτος στα Σκόπια. Όποιος υπόσχεται, όποιος, δεν λέω εσείς προσωπικά, ότι δύναται να το πράξει, είναι ψεύτης και απατεώνας. Άκουσον, άκουσον, δεν μπορούμε στην Ελλάδα να μιλήσουμε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας σε ένα κτίριο που ανοίξει το ελληνικό δημόσιο, γιατί μας το απαγορεύει η Συμφωνία των Πρεσπών. Στο λέω και ανατριχιάζω, ανατριχιάζω. Είναι ψεύτης και απατεώνας. Σε λίγες εβδομάδες θα έρθει στην Αθήνα ο κύριος Ζάεφ και θα γράφουν τα σούπερ από κάτω στην τηλεόραση ότι είναι ο Πρωθυπουργός των Μακεδόνων και τότε η Προεδρική Φρουρά θα του αποδώσει τιμές ως τον Πρωθυπουργό των Μακεδόνων και θα πρέπει εγώ, καταγόμενο το Αμίντιο Φλωρίνης, να δέχομαι για την υπόλοιπη ζωή μου ότι οι Μακεδόνες είναι αυτοί και όχι εγώ. Ντροπή σας! Είναι ψεύτης και απατεώνας. Αν έχει μια κυβέρνηση να καταγγείλει μια κακή συμφωνία και ο άλλος σου δίνει αφορμές, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνει. Εμείς δεν το κάνουμε. Όποιος αμφισβητήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, εμείς δεν το κάνουμε. Μετά την κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι ψεύτης και απατεώνας. Θέλω όλοι μαζί να τραγουδήσουμε τη Μακεδονία ξακουστή για να σκάσουν οι εχθροί μας. Πάμε το βίντεο. Μακεδονία ξακουστή. Μη παραχαράσετε την ιστορία. Η Μακεδονία είναι. Όποιος αμφισβητήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών μετά την κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δορίζει το όνομα Μακεδονία σκέτος στα Σκόπια. Όποιος υπόσχεται ότι δύναται να το πράξει είναι ψεύτης και απατεώνας. Άκουσον, άκουσον, δεν μπορούμε στην Ελλάδα να μιλήσουμε για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Το λέω και ανατριχιάζω, ανατριχιάζω. Ότι οι Μακεδόνες είναι αυτοί και όχι εγώ. Αυτό θα κάνετε, κυρία Κουντουρά και κύριε Πόλαρη. Λοπή σας. Για να κρατήσει καρέκλα θα ξεπολυθώ όλα. Τι ζητάμε τώρα, σωμαρά, μιλάμε εδώ με καλά, εδώ ακόμα στην Ελλάδα το πράγμα. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα, όλα νούμαλα.